Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Μάτζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πολύ στενό συνεργάτη του κύριου Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι πρωί-πρωί μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, καλημέρα, κύριε Μάτζο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές μας, με υγεία. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι μαζί για να σας κάνουμε το πρώτο ερώτημα. Αφού πρώτα αξιοποίησαν την κυρία Καϊλή ως δούριο ύπο στην υπόθεση των υποκλοπών για να θολώσουν το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ, προετοιμάζοντας σε δεύτερο χρόνο τη μεταγραφή αεροδρομίου, τώρα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν ότι δεν τη γνωρίζουν. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν η κυρία Καϊλή ήταν Νέα Δημοκρατία και δεν το ξέραμε. Και δεν το ξέρατε κι εσείς δηλαδή. Πάντως δεν ήταν ΠΑΣΟΚ και το ξέρατε. Όχι, δεν το ξέρω. Ήταν εκλεγμένη βουλευτής δύο φορές. Εκλεγμένη δύο φορές ευρωβουλευτής, δύο φορές. Το 91 ήταν πρόεδρος της σπουδάζουσας νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Καραπασόκ ήταν, όχι απλώς ΠΑΣΟΚ. Ναι. Να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Γιατί εντάξει, πρέπει να πούμε τα δεδομένα και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Η κυρία Καϊλή εδώ και πολλούς μήνες έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από το κίνημα με δική της επιλογή. Και στις λειτουργίες του κινήματος, ακόμα και σε κεντρικές πολιτικές επιτροπές δεν παρήστατο, αλλά κυρίως και το πιο σημαντικό, δεν μας διαφέρει το γραμματικό, οι πολιτικές της επιλογές σε κέρια ζητήματα πολιτικής, όπως και το είπε και ο πρόεδρος και στη τηλεόραση, αλλά και χθες στην κεντρική πολιτική επιτροπή, το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Ήδη από τον Ιούλιο δηλαδή, κύριε Ξενάκη, μου επιτρέψετε, είναι σαφές και ευδιάκριτο ότι η κυρία Καϊλή έχει κάποιες πολιτικές επιλογές οι οποίες απάδουν αν ήταν δούριος ύπος και συνάδουν με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εγώ ξέρετε ότι το έγραφα, κύριε Μάτζη, αυτό συνεχώς, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, αφού το ξέρετε, γιατί κρατούσατε ένα δούριο ύπο μέσα στο ΠΑΣΟ? Και λοιπόν, δεν διαγράφατε. Εδώ θα με επιτρέψετε, θα πω γιατί υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα είναι η θεσμική λειτουργία ενός δημοκρατικού κόμματος. Το κόμμα το οποίο ονομάζεται ΠΑΣΟΚ έχει διαδικασίες και έχει κριτήρια και κλιμακώνει τις αντιδράσεις ώστε να καταλήξει στη διαγραφή εφόσον υπάρξει ένα μείζον πολιτικό και ηθικό γεγονός όπως σήμερα. Τα μηνύματα όμως προς την κυρία Καϊλή ήταν ευδιάκριτα και σαφή από το καλοκαίρι και η απομόνωσή της από το ΠΑΣΟΚ και από την Ευρωομάδα στο θέμα των παρακολουθήσεων. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα την κυρία Καϊλή, ήδη από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, σίγουρα και από Σεπτέμβριο στην Ευρωβουλή. Από Σεπτέμβριο δε είναι γνωστό στην Ευρωομάδα και στην κυρία Πέρες, η Ράτσε Πέρες, την επικεφαλής, από τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι η κυρία Καϊλή δεν θα ξανά είναι υποψήφια, όχι μόνο στο Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά γενικά. Εμάς γιατί δεν μας το είχατε πει ότι δεν είναι ξανά υποψήφια. Είχατε αποφασίσει να μην ήταν υποψήφια στο Ευρωψηφοδέλτιο, να μην ήταν ξανά υποψήφια. Αλλά δεν το είχαν κρατήσει μυστικό όμως, εμάς δεν το είχαν πει, δεν το ξέραμε. Ότι η κυρία Καϊλή, όταν μιλάει τώρα η κυρία Καϊλή, μιλάει και με την ιδιότητά της, αλλά δεν θα είναι ξανά υποψήφια μαζί μας. Ούτε αυτό το είχατε πει πουθενά. Υπάρχουν διαδικασίες επιλογής υποψηφιότητων και υπάρχουν και δεν μπορείς να μπαίνεις ξαφνικά και να ανακοινώνει ένας πρόεδρος το Σεπτέμβριο ότι η υποψήφια, η ευρωβουλευτής μου, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα ξανά είναι υποψήφια και γιατί υπάρχει ένας σημαντικός και σοβαρός λόγος τον οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Η κυρία Καϊλή ήταν και η συγκήτρια, σκιώδης συγκήτρια της παράταξης της Ευρωομάδας, στο πόρισμα της ΠΕΓΑ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΕΓΑ. Την ίδια επιτροπή βεβαίως που η κυρία Καϊλή προσπάθησε να αναρκοθετήσει ή να. Είναι για τις υποκλοπές, να πούμε αυτή. Για να μην ναι, συγγνώμη, είναι η εξεταστική. Ευχαριστώ για το Ευρωκοινοβουλίο για τις υποκλοπές. Το Ευρωκοινοβουλίο για τις υποκλοπές. Την οποία είναι μέλος η κυρία Καϊλή, υπήρξε μέλος η κυρία Καϊλή και ήταν και η συγκήτρια σκιώδης εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης έβγαινε δημόσια, εκτός από την αποδοκιμασία ή την απομόνωση και τη διέγραφε κιόλας από το κόμμα του, θα υπήρχε μία ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα ήταν και η συγκήτρια στην ΠΕΓΑ. Αυτό θα ήταν νομίζω ο ορισμός. Ξέρετε όμως κάτι, να σας πω κάτι. Ο ορισμός της παρέμβασης. Αυτό χωρίς καμία διάθεση το έχουμε πει. Στο έργο μιας ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό δεν είναι. Το έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι όλο αυτό που λέμε δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ συνολικά, πολύ περισσότερο τον κόσμο που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Αφορά πρόσωπα συγκεκριμένα την κυρία Καϊλή. Και ούτε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όμως. Σαν σήμερα και ένα χρόνο εκλέχθηκε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Στην του ΠΑΣΟΚ. Όμως και μετά υπάρχει το δεύτερο θέμα που θα. Αλλά ένα ακόμα. Εγώ θα επιμείνω λίγο ακόμα, όχι πολύ.
Η κυρία Καϊλή τυπικώ διαγράφει γιατί λέει ότι ήταν δούριο ύπο τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Καϊλή. Όχι, όχι. Γιατί διαγράφει. Τα πρώτα που μάθαμε εμείς μόλις διαγράφει ήταν διαγράφει γιατί έκανε ουσιαστικά παιχνίδι για τη Νέα Δημοκρατία. Μετά άρχισαν να βγαίνουν τα υπόλοιπα. Συγγνώμη. Όχι, κύριε Ξανάκη, όχι. Συγγνώμη, να συμπληρώσω το ρεπορτάζ. Η κυρία Καϊλή διαγράφει. Επειδή είναι κρατούμενη αυτή τη στιγμή και ερευνόμενη για ποινική υπόθεση διαφθορά. Η κυρία Καϊλή διαγράφει. Δεν υπόθηκε αυτό την πρώτη στιγμή. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μάτζο. Εδώ ήμασταν όλοι στην Ελλάδα όταν τα ακούσαμε. Κύριε Ξενάκη, η ανακοίνωση της Παρασκευής το απόγευμα του γραφείου τύπου. Έχω και μια μικρή ευθύνη σε αυτό. Ναι. Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου αναφέρει ότι μετά τις ανακοινώσεις της Αγγελίας των Βρυξελών και την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή σε φερόμενη υπόθεση ποινική, μη λέω τις κατηγορίες, μέχρι να αποδειχθούν, είναι ο λόγος με τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωρά άμεσα τη διαγραφή της κυρίας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, όχι μόνο από την Ευρωομάδα, γενικά από το κίνημα. Διότι μπορεί σε νομικό, και θέλω να το κάνω αυτό, καθότι και νομικό, μπορεί σε νομικό επίπεδο όλες οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις και το τεκμήριο αυτοότητας να είναι σε πλήρη εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη και στο Βέλγιο και στην Ελλάδα. Όμως σε πολιτικό επίπεδο οι αποφάσεις λαμβάνονται με πολιτικά κριτήρια. Και για εμάς, όταν μιλούμε για αξιακή ανανέωση, τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές δεν πρέπει να δείχνουν καμία ανοχή ή υπομονή. Γι' αυτό πήγαμε σε ακαριαίο χρόνο, εντός λίγων λεπτών, αν μου επιτρέψετε, λεπτών της ώρας. Σε αυτόματη διαγραφή. Αυτή είναι η αιτία. Το επέκεινα, το μετά. Είχε είναι πολιτικός σχολιασμός και πολιτική ζήμωση που υπάρχει για την κυρία Καϊλή, οι δικές μας οι τοποθετήσεις και οι οργίλες, πρέπει να πω. Ακατανόητα οργίλες. Αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κατά, συγγνώμη, πάτε να αντιφορτώσετε στη Νέα Δημοκρατία ένα στέλεχος δικό σας, πάτε να φορτώσετε στη Νέα Δημοκρατία. Και με το δίκιο τους φωνάζουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά με το δίκιο τους φωνάζουν. Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. 15 χρόνια χρεώνεται στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πώς θα. Έχει λογική. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε στην αντίθετη περίπτωση. Θα λέγατε. Δικιά μας ήταν. Αφού εσείς δεν διαγράψατε. Άρα δικιά σας ήταν. Προτιμώ να μιλώ με αντικειμενικά δεδομένα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντικειμενικό δεδομένο. Ότι η κυρία Καϊλή έχει εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής τον Μάιο. Και τη διέγραψε. Αλλιώς τη διέγραφε η Νέα Δημοκρατία, όχι το ΠΑΣΟΚ. Και τη διέγραψε το κόμμα στο οποίο ανήκει τυπικά πράγματι η Νέα Δημοκρατία. Όλο το υπόλοιπο. Τα συγχαρητήρια του κυρίου Δημητριάδη, η αναρτήση του κυρίου Γεωργιάδη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης την είχε συγχαρεί και μάλιστα κατέβασε τα συγχαρητήρια από το διαδίκτυο, γιατί φαίνεται ντρέπεται για τα συγχαρητήρια που έδωσε. Λέτε ο κύριος ο πρόεδρος του κόμματος, το οποίο εξελέγει αντιπρόεδρος της Ευρωβουλευτής, να μην τη συνέχεια. Δεν ήταν πρόεδρος τότε. Λέτε, όχι, ήταν πρόεδρος. Γιατί κατέβασε τα συγχαρητήρια τότε. Γιατί έχουν εκλείψει πλήρως οι λόγοι των συγχαρητήριων. Η κυρία Καϊλή φαίνεται ότι δεν τίμησε όχι μόνο την εντολή των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των συναδέλφων της Ευρωβουλευτών, όταν τρανέθηξαν. Είχε σκεφτεί στο παρελθόν, είχε εισηγήσει ο κύριο Ανδρουλάκη για διαγραφή της κυρίας Καϊλή, κύριε εκπρόσωπε. Η πιο ισχυρή σκέψη του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ για διαγραφή της κυρίας Καϊλή υπήρξε στο τέλος του Ιουλίου, στο πρώτο 24ωρο μετά την υποβολή της μηνυτίας αναφοράς του Προέδρου στην Σεκρέτερη Πάγου, όταν η κυρία Καϊλή έσπευσε πριν από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αντιπάλους ή και ακόμα και την κυρία Σπυράκη που ήταν η πρώτη από την Νέα Δημοκρατία που τοποθετήθηκε τότε από την Ευρωομάδα, να πει τότε να θολώσει το μήνυμα και να πει ότι οι υποκλοπές γίνονται παντού και μη φωνάζεται και όλα τα καφέ. Σκέφτηκε να τη διαγράψει τότε. Ναι, πράγματι. Υπήρξε ισχυρή σκέψη. Δεύτερο ερώτημα, πιο πολιτικό. Εκτός της κυρίας Καϊλή, υπάρχουν σήμερα άλλοι δούροι ήπιοι στο ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας? Δεν υπάρχουν, ήταν οι μοναδικοί. Να το ξέρουμε, να το μαθαίνουμε μετά. Ναι, λέει ο Βασίλη. Εμείς γνωρίζουμε αυτά μόνο που γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο από όσα ήδη γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Μάτζος. Δεύτερο εξαιρετικός. Κάνει εξαιρετικός. Για το ρόλο του είναι εξαιρετικός. Πρώτος να δεις. Εγώ τον εκτιμώ βαθύτατα γιατί μιλάει κανονικά. Και ψύχρεμα. Πρώτη φορά που γίνεται εκπρόσωπος. Και ψύχρεμα. Να το πω κι εγώ. Γιατί τον έχουμε πάρει στην άκρη στη γωνία και τον σφυροκοπούμε. Θέλω να πω. Όχι, ότι είστε ψύχρεμος άνθρωπος. Αυτό λέω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Όχι, εγώ χαίρομαι γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση και τη χειρίζεστε. Υπάρχει. Νομίζω όλη η δημοσιογραφική κοινότητα με έναν τρόπο που εντάξει, αν μη τι άλλο,
Ταιριάζει. Είναι μια σοβαρή, και θέλω να το πω αυτό. Mm. Είναι μια σοβαρή δυστυχώς. Σοβαρή νομική. Μια δήλωση. Και πολιτικές προεκτάσεις. Και καλό είναι που υπάρχει αυτό το. Ναι. Μια φράση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες συζητείται αρκετά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που είχε θέμα το πρόγραμμα και έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να στείλουμε, λέει, τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Έχουμε χρέος για μια προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ αποκλεί πλέον το ενδεχόμενο με τη νέα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έστω και χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, έχει λάβει πολιτικές αποφάσεις, τόσο σε επίπεδο της οικονομικής πολιτικής, όσο και της κοινωνικής πολιτικής, που τη διατηρούν σταθερά στο στρατόπεδο της συντήρησης. Το που λέμε πια πρόοδος εναντίον συντήρησης. Διεθνώς στην πολιτική σκηνή. Αυτό είναι το divide, αυτή είναι η διαίρεση. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο ιδεολογικός αντίπαλος παραμένει και είναι η Νέα Δημοκρατία και εκεί υπάρχουν μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν τελείωσαν οι γαλλικές εκλογές, νομίζω μας έλεγε ότι οι ιδεολογίες πέθαναν. Περίπου σαν το τέλος της ιστορίας. Όχι, οι ιδεολογίες είναι εδώ και υπάρχουν. Βεβαίως είναι χρέος δικό μας να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προηγούμενες κυβερνητικές του πράξεις, το δικό του μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα, το δικό του αντιθεσμικό αποτύπωμα δυστυχώς στα προηγούμενα χρόνια, έχει στιγματίσει αυτή την παράταξη. Και πρέπει η δημοκρατική παράταξη, η αυθεντική δημοκρατική παράταξη του τόπου, που είναι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής της νέας εποχής, να λάβει αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο αγώνας του δικού μας. Ερώτημα τώρα, για να καταλάβω, αποκλείεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές? Όπως είπατε. Να ξέρετε, ο σκοπός μας είναι η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση. Αυτό είναι καθαρό πια. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Όμως δεν μπορεί να είναι αρνητικός ο σκοπός. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν πάει με αρνητικούς σκοπούς. Δεν λέω ότι θέλουν να κάνουν οι άλλοι. Λέω ότι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές με το δικό μας πρόγραμμα και να επιβάλλουμε σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές. Επειδή καταλαβαίνω τι υποκρύπτεται, πίσω από το ερώτημα. Για να είναι Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, πρέπει εσείς να είστε επικεφαλής της άλλης παράταξης. Αυτό λέτε. Πρέπει να έχουμε επιβάλει σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο και σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό σε αυτό που ονομάζεται προοδευτική παράταξη δημοκρατική. Στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον έχει σήμερα αυτόν τον προσανατολισμό. Αν ρωτούσαμε, αν είχαμε τώρα έναν αξιότιμο συνάδελφο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή, η ερώτηση που θα έκανα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδημοκρατία. Και οι άνθρωποι θα απαντούσαν όχι. Γιατί έχουμε ξεχνάει το χρόνο, αλλά πρέπει να σας την κάνω. Πώς θα επιμείνετε να πάρετε την έδρα της κυρίας Καϊλή να επιστρέψει πίσω? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Από το Σάββατο το πρωί έχουμε ζητήσει την παράδοση της έδρας, την επιστροφή της έδρας. Προφανώς κατανοούμε τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία. Έτσι είναι τεχνικές οι δυσκολίες πλέον. Όμως κατανοείται και το πολιτικό μας μήνυμα. Όταν έχει εκλείψει ο λόγος της εκλογής κατά τη γνώμη μας λόγω αξιακών ζητημάτων, γιατί η πολιτική ηθική είναι για μας βασική αξία, θεωρούμε οφείλει η κυρία Καλή να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα το οποίο εξελέγει. Είναι άλλες οι διαδικασίες νομικές του Ευρωκοινοβουλίου που θα κινηθούν από το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο αυτό το οποίο συζητάμε εμείς. Εμάς είναι αίτημα πολιτικής ηθικής, δεν είναι διαδικαστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάντζο. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, πολύ στενός συνεργάτης του κύριου Ανδρουλάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.